στο αγροτικό μέτωπο και για τη συνέχεια. Οι αποζημιώσεις των πληγέντων ηλίων αγροτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή μετά από νέα επικαιρή ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Αυτό που ζήτησε είναι χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, καθώς και τα ποσά που θα δοθούν στους αγρότες, επισημένοντας ότι πλέον δεν υπάρχουν για τον αγροτικό κόσμο ανεξάντλητα περιθώρια υπομονής. Πολλά λοιπόν τα πλήγματα στον πρωτογενή τομέα που για μας την ηλία αποτελεί τη βασική οικονομική παράμετρο όλου του νομού. Δύο ερωτήματα. Πότε και με ποιο ακριβώς ποσό θα αποζημιώσετε τους παραγωγούς όψιμου καρπουζιού και φθινοπορεινής πατάτας όπως μου είχατε πει πριν από 1,5 μήνα. Και δεύτερο, αν προτίθεστε να αποζημιώσετε κυπευτικά σαλατικά και για τις δύο περιόδους του 20 και τα εσπεριδοειδή για το διάστημα Δεκεμβρίου 20-Ιανουαρίου 2021 και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ των καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιά λόγω της μύδιας. Νέα επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε στην Βουλή και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο ηλίος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης για τις αποζημιώσεις των πληγέντων ηλίων αγροτών τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας όσο και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Όπως καταγγέλει ο Μιχάλης Κατρίνης, η κυβέρνηση δίνει αόριστες απαντήσεις για το ποσό της αποζημίωσης παρά το ότι έχει λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τον χρόνο της πληρωμής. Επίσης, ουδεμία ξεκάθαρη απάντηση δεν έλαβε για το αν θα αποζημιωθούν τελικά οι ζημιές σε εσπεριδοειδή και κυπευτικά σαλατικά. Κυρία Υφυπουργέ, θυμάστε ότι πριν από 45 περίπου μέρες, 5 Φλεβάρι, πάλι είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση, το ίδιο αντικείμενο ερώτησης, σχετικά με τις αποζημιώσεις των αγροτών της Ηλίας για τα προϊόντα που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος λόγω του COVID. Και τα προϊόντα αυτά είναι το όψιμο καρπούζι, η επίσπορη φθινοπορεινή πατάτα, τα κυπευτικά και σαλατικά και των δύο περιόδων, και του Μαρτίου του 20 και του φθινοπόρου του 20 και τα θερμοκηπιακά, αλλά και τα υπαίθρια, καθώς και τα μανταρίνια, πορτοκάλια, τα πρώιμα, τα οποία υπέστησαν καθίζηση στην τιμή τους το διάστημα Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, πριν από 2 μήνες. Όντως, απαντήσατε στην ερώτηση τότε ότι θα αποζημιωθούν το όψιμο καρπούζι και η φθινοπορεινή πατάτα, αλλά επειδή ήδη έχουν περάσει 45 ημέρες από τότε, μέχρι σήμερα οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν ούτε το ακριβές ποσό της αποζημίωσης, ούτε το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι αποζημιώσεις, ούτε βεβαίως τη διαδικασία με την οποία θα γίνει όλο αυτό. Και την ίδια στιγμή, εσείς τουλάχιστον, το λέω γιατί όλος τυχαίως την ίδια ημέρα ο Υπουργός έκανε μια συνάντηση με βουλευτές από την εκλογική περιφέρεια, από την Ηλία, λέγοντας ότι πέραν του όψιμου καρπουζιού και της φθινοπορεινής πατάτας υπάρχει μέρημνα και για τα κυπευτικά σαλατικά αλλά και για τα εσπεριδοειδή, εσείς τουλάχιστον δεν απαντήσατε επισήμως στη Βουλή τότε αν θα αποζημιώσετε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων που ξέρετε πολύ καλά ότι είτε έμειναν απούλητα, είτε πουλήθηκαν σε εξεφελιστικές τιμές. Στον ηλίο βουλευτή απήντησε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία αφού επανέλαβε το δόγμα, όπως είπε, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι ουδής παραγωγός θα μείνει αστήριχτος, αναφέρθηκε στην πρόσφατη έγκριση που έδωσε η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις και πλέον, όπως είπε, αναμένεται η τελική έγκριση του ποσού από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο σχετικός φάκελος λοιπόν για την ενίσχυση της επίσποτης πατάτας, του όψιμου καρπουζιού, εστάλει στο Υπουργείο Οικονομικών στις 26 πρώτου. Από τότε που συζητήσαμε άλλαξαν τα εξής. Πρώτο. Στις 8 Δευτέρου του 2021, 3 μέρες δηλαδή μετά που συζητούσαμε, ο φάκελος εστάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκρισή του. Έγινε βεβαίως και κάτι σημαντικότερο από τότε, ότι δηλαδή στις 5 Τρίτου του 2021, έχω εδώ το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως ότι οι ετούμενες ενισχύσεις, οι ετούμενες από το Υπουργείο μας ύψους περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ, για την ακρίβεια 25.782, δεν αποτελούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις και ότι το αίτημα συνάδει απολύτως με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Αυτό που απομένει, κύριε συνάδελφε, είναι η τελική έγκριση του ποσού από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον κύριο Σκυλακάκη,
αφού σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΙΠΑΤ για την πληρωμή αυτών των ενισχύσεων γίνεται από εθνικά χρήματα. Είναι θετικό, να ξεκινήσω από τα θετικά, ότι δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα. Λέτε ότι εμείς μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε την οριστική απόφαση και σε 20 μέρες, σε ένα μήνα από τώρα, θα έχουμε αποζημίωση για όψιμο καρπούζι και φθινοπορεινή πατάτα. Δεν μας λέτε όμως το ποσό. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσό αποζημίωσης για τα δύο αυτά προϊόντα. Και εγώ, μια και είναι και ο κύριος Βεζιρόπουλος παρών εδώ, στο Υπουργείο Οικονομικών, έχετε στείλει ένα αίτημα, έχει εγκριθεί από τις 5 Μαρτίου, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω αν στο Υπουργείο Οικονομικών οι αγρότες της Ηλίας αποτελούν, κύριε Βεζιρόπουλε, μάλλον δεν είναι σωστό να απευθύνομαι στον Υπουργό, αποτελούν χαμηλή προτεραιότητα, αλλά δεν υπάρχουν ανεξάρτητα περιθώρια υπομονής.